Εκείνον ή εμένα. Από χτες μου έχει καρφωθεί μια ιδέα που με βασανίζει. Ποια ιδέα? Φοβάμαι ότι δεν είμαι κόρη του πατέρα μου. Όταν κοιτάζοντας το πρόσωπο της Δανάης μου, μου μπαίνει αμφιβολία. Είναι το δικό μου παιδί ή του Μαρκουλή. Όλα. Καταλαβαίνεις? Κι αν δεν το διάβασε? Τον πατέρα σου. Τον παντρεύτηκα χωρίς να τον αγαπώ. Αυτό τουλάχιστον το καταλάβαμε. Με ζήτησε από τους δικούς μου και εγώ δέχτηκα. Έτσι απλά, όπως γινόταν τότε. Αυτή η βαφτισιμιά σου, η Ευαγγελιό. Τι? Με απείλησε. Σε απείλησε? Να μην σε στεναχωρώ. Γιατί σκοπεύεις να με στεναχωρέσεις? Ναι. Πρέπει να φύγεις νωρίτερα. Κάτι διαδικαστικά. Πρέπει να δω το πλήρωμα. Καταλαβαίνεις. Κοίτα ποιον βρήκα να μου οργανώσει το γάμο. Βρε ούφο, σε παρέες να τους χωρίσουμε για να κάνουν κέφι μεταξύ τους. Αν τους χωρίσουμε σε οικογένειες, θα λένε τα οικογενειακά τους και θα πλακωθούνε. Άγιο μου. Λοιπόν, είναι οι κολλητές από το σχολείο μία παρέα. Με τους άντρες τους. Ναι. Τι κάνεις? Ελπίζω. Τι ελπίζεις? Σε ένα θαύμα. Μήπως δεν φύγεις? Τι να κάνω? Καλό ταξίδι. Δεν θα έρθεις στο λιμάνι? Τα είπαμε αυτά. Δεν σ' αρέσουν οι αποχωρισμοί? Ναι. Φεύγει. Ναι. Δεν θα τον πας στο λιμάνι? Δεν μπορώ. Λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση. Κάτσε. Όχι, εσύ να κάτσεις και να σκεφτείς τι κάνεις, ξεροκέφαλη δασκάλα. Σε αστέρια κάθωσε η νύχτα σειρά. Κλείς τα μάτια κι αφήσου απλά να σε πάνε τα όνειρά σου. Γέλα λίγο για σένα ανοίγω ζωή κι αγκαλιά. Σβήσ' τα δάκρυα κι άκου απλά τι σου λέει η καρδιά σου. Πέφτει τα αστέρι μας, κάνε μια ευχή, ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Κι ό,τι περάσαμε πριν στη ζωή να είναι η κρυφή δύναμη. Καλού μπάρκο και με το καλό να γυρίσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και πού θα πάτε τώρα?
Ξέρω εγώ. Όπου μας στείλουν. Έτσι σας είπα να πάτε πάνω. Ναι, έτσι, έτσι. Πώς τα βλέπεις? Θολά. Ρε εσύ, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί εσένα σου περισσεύουνε. Όχι. Λοιπόν. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν και βοήθα Παναγιά, Στο κάτω-κάτω ούτε το πρώτο ταξίδι θα είναι, ούτε το τελευταίο. Για μένα θα είναι. Τι πράγμα. Το τελευταίο. Τι παξίλο ρε γαμώτο. Άλλο λέω. Αυτό το ταξίδι και τέλος. Τέλος. Τις και υποσχέθηκα. Σιγά, πώς κάνεις έτσι. Το γάμο μου ήρθαμε να κανονίσουμε, όχι την κηδεία μου. Αυτό κουρίζω τη θέση, παιδί μου. Έμα όμως πας στα νεύρα. Γιατί? Γιατί όλα τα βρίσκεις συγκινητικά. Βρε φαρμακοτήτρια. Μόνο ασπιρίνες και κομπρέσεις τέτοια ζωή. Υπάρχουν και τα αισθήματα. Δείχνω για ανέστητη. Όχι. Απλώς δεν είμαι εκδηλωτική. Καλά. Να σου πω. Πάμε σπίτι. Η μάνα μου έχει σπανακόπιτα. Εκείνη με το χοντρό φύλλο. Με ένα τεκατσανιστό που το δαγκώνεις και πλημμυρίζει ουρανούς και σου γεύσεις. Φτάνει μέπισης. Πάμε. Και να σου πω. Τι είναι πάλι. Τα μαλλιά σου. Τι τα μαλλιά μου. Πώς θα τα κάνεις? Φου! Στο φαρμακείο για να κόβεις βεντούζες. Στο γάμο, ρε παιδάκι μου. Δανάη να χαρείς. Άσε με να ευχαριστώ τη σπανακόπιτα. Μπουκιά δεν έχω σταυρώσει. Το μισό το ψήσεις, κατεβάση. Μου μένει το άλλο μισό. Ναι, λέει και τώρα. Δεν ξέρω. Νερό θες? Όχι. Δεν μου λες πώς αισθάνεσαι. Τι πώς αισθάνομαι. Παντρεύεσαι. Κανονικά. Κανονικά. Πώς να αισθάνομαι δηλαδή. Τον αγαπάς. Αυτό λέω. Νομίζω. Νομίζεις. Ναι. Την Κυριακή τελειώνουν τα ψέματα και εσύ νομίζεις. Έχω τον τρόπο μου που βλέπω τα πράγματα. Γιατί δεν θέλεις να το δεχτείς. Δεν είμαι σαν και εσένα που τα βλέπεις όλα στον υπερθετικό. Ομολογώ ότι στη γραμματική μου σημειώς πρόοδο. Εγώ θέλω ήρεμη τη θάλασσα για να ταξιδεύω. Δεν αντέχω τους μεγάλους ενθουσιασμούς. Και ξέρεις γιατί. Γιατί.
Γιατί κατά καλό να τους διαδέχονται μεγάλες απογοητεύσεις. Απ' την ανηφόρα και την κατηφόρα προτιμώ τον ίσιο δρόμο. Λες. Τι. Μετά από αυτό που ζω τώρα, να μου συμβεί κάτι άσχημο. Μιλάω γενικώς ή μάλλον ειδικώς για μένα. Ορίστε, με έμπλεξες τώρα. Το παρανεφάκι μας. Εντάξει είναι. Κάτι διορθώσει μόνο στο φόρεμα και εντάξει. Και ποιος να τις κάνει. Εγώ. Ποιος. Εγώ γιατί. Θα πάω το βράδυ. Άου. Συγγνώμη, σε τσίπησα. Τι να κάνω, δεν ξέρω από αυτά. Για κάνε ένα γύρο εδώ. Φω. Κουκλίτσα. Τι είπες. Κούκλα είσαι, λέω αυτό. Άντε πάμε. Πού. Περιμένει το κοινό σου να σε αποθεώσει. Παππού. Κοίτα. Τι έπαθες. Συγκινήθηκε. Σ' αρέσει. Πολύ. Πάρα πολύ. Μου φαίνεται ότι θα την κλέψει την παράσταση από την Ήφη. Ναι. Ναι. Να σου πω, δεν πας να βάλεις και τα παπούτσια σου για να σε δούμε. Πάω. Τι είναι. Συγκινήθηκα, το κατάλαβες. Μόνο αυτό. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Βλέπω πως έχετε αναπτύξει μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ σας. Ναι. Μπράβο. Παιδί του Σταύρου, δεν είναι. Ναι. Αίμα μου είναι. Δανάη. Ορίστε! Ο παπουτσωμένος γάτος. Με κοροϊδεύεις. Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη. Δεν είσαι παπουτσωμένος γάτος. Εντάξει. Είσαι παπουτσωμένος σκύλος. Δανάη. Έχεις δουλειά τώρα. Όχι, γιατί. Αν μπορούσες να καθίσεις λίγο μαζί της. Είναι κάτι επίγον που πρέπει να κάνω. Ευχαρίστως. Ζήτω! Τώρα μήπως το παρατραβάς κι εσύ. Το παρατραβάω. Ναι. Στο κάτω-κάτω από δική σου υπαιτιότητα χωρίσατε. Δεν είναι σωστό. Άσε μας δεν φτάσω. Άνθρωποι είμαστε. Πάρ' την ένα τηλέφωνο. Σε φιλική βάση εννοώ. Δεν μπορώ. Έλα τώρα. Δεν γίνεται να ξαναβάλει τη Μαρία στη ζωή μου. Δεν το καταλαβαίνεις. Ποιος είπε να την ξαναβάλει στη ζωή σου. Φιλικά σου λέω. Δεν μπορώ ούτε φιλικά ούτε επαγγελματικά τίποτα. Τι να σου πω τώρα. Τάσο, αυτό που ζω με τη Δανάη είναι πολύ διάφανο. Διάφανο. Όχι τώρα, πώς να σου το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ καθαρό, σαν κρύσταλλο. Δεν αντέχει σκιές. Καλά, εσύ πας για τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Το φυλάω στα μάτια μου. Δεν θέλω να βρωμήσει. Γιατί δεν βάζεις από αυτό. Ποιο. Που τα κάνει αόρατα. Έλα τώρα, δεν σηκώναστε, Με συγχωρείς, αλλά με έχεις τρομάξει. Έτσι όπως κάνεις δηλαδή. Θέλω να πω, επειδή σε ξέρω τι παθαίνεις όταν κολλάς σε κάτι. Ωραία, ερωτεύτηκες, το καταλάβαμε. Τι θα κάνεις όμως, θα απομονωθείς εντελώς. Έτσι είμαι εγώ, απόλυτος. Μάλιστα. Πάντως δεν... Τελειώσαμε. Μαρκέλα. Το έχει φαίνεται η μοίρα μας να συναντιόμαστε πάντα στα κρυφά. Τι συμβαίνει. Δεν μπαίνουμε όμως να τα πούμε λίγο. Η Δανάη. Σπίτι την άφησα με τη μικρή. Δεν φεύγει αν δεν επιστρέψει. Εντάξει, έλα μέσα. Χρυσούλα, πρέπει να τους το πούμε. Γι' αυτό ήρθες. Όσο περνάει ο καιρός, το κακό μεγαλώνει.
Δεν μπορώ. Άκουσε με πρώτα, ας το δούμε ψύχρεμα. Ας αφήσουμε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Αυτό δεν ισχύει στη δική τους περίπτωση. Πού το ξέρεις. Όταν θα φύγει ο γιος σου, πολλά θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξει τίποτα, στο υπογράφω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα την πληρώσουν κι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ο άμαχος πληθυσμός. Άμαχος πληθυσμός. Δεν έχεις καταλάβει πως η εγγονή μου είναι προσκολλημένη συναισθηματικά στην κόρη σου. Δηλαδή, στην κόρη μας. Όπως θέλεις, πες το. Τα έχω χαμένα κι εγώ. Πού έχουμε φτάσει? Πώς κάναμε έτσι τη ζωή μας? Τη βλέπεις σαν μάνα της. Τι θα γίνει αν τη χάσει αυτή? Μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρω. Άσε να τους το πούμε, Χρυσούλα. Να ξεκαθαρίσουν πρώτα τα πράγματα και μετά έχει ο Θεός. Όχι. Γιατί? Δεν θα χάσω εγώ το παιδί μου. Μιλάμε σαν να το έχουμε σίγουρο πως είναι αδέρφια. Ακόμα να πιστείς? Θα πιστώ μόνο αν το δω επίσημα. Γραμμένο σε χαρτί με υπογραφή γιατρού. Δεν βλέπεις πως μοιάζουνε? Μέσα τους, οι ψυχές τους ίδιες είναι. Έτσι είναι. Αλλά και πάλι, δεν μου λέει τίποτα κι αυτό. Λάζαρε, νομίζεις ότι δεν σε καταλαβαίνω? Για το παιδί εννοώ, την Τιτίκα. Φαντάζεσαι πως κι εγώ δεν το σκέφτομαι? Δεν το λυπάμαι. Έχει χάσει ήδη μια μάνα, να μην χάσει κι άλλη. Ακριβώς. Γνώμη μου είναι να την προετοιμάσεις. Να την προετοιμάσω? Θα χωρίσουνε. Τι αναστενάζεις? Μ' αρέσει που λες ότι ξέρεις την κόρη σου. Θα χωρίσουνε. Ίδια έμεινες. Νομίζεις πως μπορείς να φέρνεις πάντα τα πράγματα εκεί που θέλεις εσύ. Για το όνομα του Θεού, δεν σε έχει διδάξει τίποτα η ζωή? Άμα θέλεις, φέρνεις τη ζωή στα μέτρα σου. Ακόμα δεν κατάλαβες ποιος μας κυβερνάει? Ποιος? Το πεπρωμένο, Χρυσούλα. Αυτό μοιράζει την τράπουλα. Τόσα χρόνια καταπιέστηκες. Σφράγισες το μυστικό μέσα σου. Και εκεί που νόμιζες ότι ελέγχεις το παιχνίδι, τα πράγματα αναποδογύρισαν και τα χάσες όλα. Δεν έχασα ακόμα. Χάσαμε, Χρυσούλα. 2 φορές. Και τότε και τώρα. Χάσαμε τα πάντα. Πρώτα χάσαμε τους εαυτούς μας, τώρα χάνουμε τα παιδιά μας. Σαν να ζήσαμε ματαία. Ωραία. Τότε να συμβιβαστούμε. Να συμβιβαστούμε? Να το μάθει ο γιος σου μόνο. Τι είναι τώρα αυτό που μου ζητάς? Κι ας βρει αυτός έναν τρόπο, μια δικαιολογία να χωρίσουν. Να τους χωρίσουμε? Εκεί είναι το θέμα. Ποιο είναι? Να βεβαιωθούμε. Να βεβαιωθούμε αν είναι πράγματι αδέρφια. Δηλαδή, να παίξω κορώνα γράμματα το παιδί μου? Αυτό μου ζητάς? Γιατί? Γιατί η πιθανότητα που υποστηρίζεις είναι ελάχιστη. 1 στις 100. Ακόμα κι έτσι? Όχι. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα για να ρισκάρω τη ζωή της. Είναι πολύ μικρό το κίνητρο για να διαγράψω το παρελθόν της, τις ρίζες της. Ενώ ο Σταύρος δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από τη Δανάη. Εσύ θα είσαι πάντα ο πατέρας του. Έχεις δίκιο. Έτσι όπως τα λες. Μίλησα και στον ξαδερφό μου. Τον παπά? Ναι. Τον παπά. Πώς τα βλέπει? Τα καούμε στην κόλαση? Μην κοροϊδεύεις. Ο Φώτης το ήξερε από την αρχή. Μάλιστα.
Αυτό σε συμβούλεψε να μην χαλάσει το γάμο σου τότε, έτσι. Ναι. Δεν κοιτάζει και τώρα, μια που έχει και το μέσον, να γλιτώσουμε το καζάνι. Ποτέ σου δεν πίστεψες. Ξέρεις τις πεποιθήσεις μου. Δεν ξέρω πού να παρακαλέσω, σε ποιο να προσευχηθώ. Με παρακάλια και προσευχές δεν βγαίνει τίποτα, Χρυσούλα. Άλλωστε δεν ξέρω αν υπάρχει και Θεός κατάλληλος για την περίπτωσή μας. Θα κοιτάξω. Θα του μιλήσω. Καλημέρα. Ο Χρήστος είναι εδώ. Ναι, σε περιμένει. Σταύρο. Μαριό. Τι γίνεται. Τρελή χαρά έκανες που με είδες, ε. Γιατί το λες αυτό. Για να το λέω εγώ, κάτι θα ξέρω. Θες μου τα νέα σου. Εγώ. Κατά κανόνα εσείς αυτός που φέρνει τα νέα. Εγώ, καλά, καλά. Ευτυχισμένος. Ναι, ευτυχισμένος. Επιτέλους. Τέλος πάντων, με περιμένουν. Κανόνισε να βγούμε κανένα βράδυ, τώρα που θα είσαι στον Πειραιά. Σου γνωρίσω και τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Ναι. Τον αντικαταστάτη σου. Α. Καλά, θα δούμε. Αν βρω καιρό. Θα βρεις, αν θες εσύ. Θα βρεις. Εντάξει. Καλώστα μου. Τι πλέκεις πάλι. Τι πλέκεις, τι πανέλο στρατιώτη. Για σένα. Ξανά, πουλόβερ. Το άλλο που σε έπρεξε δεν το φοράς. Μάλιστα, και είπες να το ξαναρισκάρεις. Με πειράζεις, ε. Πώς το πας, καλή ανάποδη, καλή ανάποδη. Και πάνω στην καλή ανάποδη. Αυτό εγώ ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ο καθένας το είδος του. Στο διάβασμα, εγώ από πού την έχω πάρει. Κόρη δασκάλου είσαι. Ναι, αλλά και εσύ μου έχεις πει ότι μικροί σου πολύ καλή στα μαθήματα. Άλλο αν δεν σε αφήσαν να προχωρήσεις. Μπορεί να πήρες λίγο και από μένα. Από σένα το πήρα, μωρέ, από σένα. Κέφια έχεις. Ξέρω, όλη αυτή η ιστορία με το γάμο της Μαντίνας με έχει ενθουσιάσει. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μάλλον αδιαφορώ για την επισημοποίηση των σχέσεων. Πού ξέρεις, μπορεί να βρεθεί ο κατάλληλος που θα σε πείσει. Τώρα εσύ ελπίζεις. Τι ελπίζω? Να χωρίσω με τον Σταύρο. Να σου πω, γιατί δεν το παίρνετε για καλή απόφαση. Για να μην απογοητευτείς, το λέω. Μάλιστα. Πάμε μέσα. Πάμε. Εδώ είμαστε. Εξίδες. Κανονικά. Και τζάιρο και μαγνητική επάνω. Και δεν μου λες, ρε Χρήστο. Πώς θα βρίσκουμε το στίγμα με τον ήλιο και δάστρα από ο Κολόμπος. Έλα τώρα, καπετάνια, εμάς δουλεύεις. Ολόκληρο GPS, δεν το βλέπεις. Καλά, καλά. Πες τους ότι από αύριο θα δω το πλήρωμα, εντάξει. Διαταγές. Εντάξει, μωρέ. Μπορεί να μην είναι και τελευταίες τεχνολογίες, αλλά θα μας πάει και θα μας φέρει. Το ελπίζω. Αυτό ήταν, τελειώσαν τα ψέματα. Φεύγουμε. Έτσι φαίνεται. Από την εταιρεία. Ναι. Μη μου πεις, άσε να μαντέψω. Έλα, βρε μαράκι. Είσαστε στο πιλωτήριο. Ναι, πού το κατάλαβες.
Σας βλέπω με την κρυφή κάμερα. Έλα μωρέ, πλάκα κάνω. Μίλησα με τον Χρήστο, μαζί δεν είσαστε? Ναι, ναι. Είσαι για κανένα ουζάκι? Δεν μπορώ βρε βαράκι, έχω δουλειά. Δεν μου λες, σου έχω κάνει τίποτα? Ίσα. Ε, τότε. Τι τότε? Γιατί μου φέρεσαι έτσι? Πώς σου φέρω βρε μαράκι, σου λέω έχω δουλειά. Πάντως δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Μα δεν φαντάζομαι τίποτα. Θέλω να σε δω ρε παιδί μου πριν φύγεις, φιλικά, ανθρώπινα. Εντάξει, στις 3 στην Καστέλα, ε. Ωραία. Και μου λέει, τα μάτια σου είναι σαν την τρικυμία. Το βρήκα πολύ ποιοτικό αυτό. Mm. Τι λες και εσύ που ξέρεις από αυτά? Ναι. Ε, και με έριξε. Το έχει το ριζικό μου εμένα. Από ποιητή σε ποιητή θα πηγαίνω εγώ. Άλλο ένα. Αμέσως. Άλλο ένα πιάσει. Τι κάνει η όμορφη Νάξος? Καλά, καλά. Μόνο καλά. Τι άλλο θες από βρε Μαρία? Τελικά εγκληματίστηκες, ε. Τι εννοείς? Πού είχες το πρόβλημα? Α, ναι, εντάξει, όλα εντάξει. Το καλοκαίρι λέμε με τον Γιώργο να έρθουμε να σας δούμε. Αν μας θέλετε, δηλαδή. Ευπρόσδεκτη. Και Δανάη, τι κάνει? Καλά είναι, καλά. Πώς θα πάτε? Δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί? Δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ από ενδιαφέρον ρωτάω. Μου είναι πολύ συμπαθής. Άσχετα από όλα τα άλλα, δηλαδή, είναι συμπαθέστατη. Το ούζο σας. Και το λογαριασμό. Ακόμα δεν ήρθαμε. Α, ευχαριστούμε. Εντάξει, είμαστε κουρασμένοι. Πάσω, πάσω. Τότε αύριο. Αύριο. Καλά δεν τρέπεσαι. Γιατί να τρέπω? Και λέω, θα το θυμηθεί, δεν γίνεται. Τι να θυμηθεί? Είναι τα γενέθλιά μου. Αχ, με συγχωρείς, βρε Μαρία, συγγνώμη. Είναι η κόρη σου, βλέπεις και. Και όχι μόνο. Χρόνια πολλά, βρε Μαράκη. Προκαταβολικά. Άρα, χρόνια πολλά. Το ευχαριστώ, αλλά θα μου τα πείτε αύριο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε. Για ένα ποτό, μη μου χαλάτε το κέφι, τώρα σας παρακαλώ. Θα γνωρίσετε και τον Γιώργο. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Δικά μου για τα προεόρτια, σε παρακαλώ. Εντάξει. Δεν μπορώ. Μαλακία. Εγώ φταίω που επέμενα να βγούμε. Είδες αυτή και θυμήθηκες την άλλη. Είναι σαν να ξαναγυρίζω στο μηδέν. Στο τίποτα. Να χαρείς. Μη μου τα λες έτσι φιλολογικά. Πού πάω, ρωτάς? Πού φεύγω? Ολόκληρο ταξίδι. Έλα, ηρέμησε. Σ' ανησυχώ και εσένα. Τα παιδιά. Έχουν πάει στη γιαγιά τους, την Ευγενία. Ευτυχώς. Α, τι Δανάη. Σταύρο. Δανάη. Τι έχεις? Τι να έχω, τίποτα. Ακούγεσαι παράξενα. Μου λείπεις. Ήπιες? Θέλω να σε δω. Και τι ήπιες? Θέλω να σε δω, σου είπα. Μου υποσχέθηκες ότι δεν θα ξαναπιείς. Τι να κάνω? Τι έχεις, πες μου. Θέλω να μου δώσεις κουράγιο. Γιατί? Για να συνεχίσω. Θυμάσαι την πρώτη μας βραδιά στην παραλία? Θυμάμαι. Που κοιτάζομαι γύρω τα αστέρι. Το μικρό. Το μακρινό. Ναι. Τα αστέρι μας. Εκεί που γεννηθήκαμε στην προηγούμενη ζωή μας. Το θυμάμαι. Για να φτάσουμε εδώ, χρειάστηκε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Ταξίδι?
Ναι, ένα ταξίδι στον χρόνο. Μια τεράστια διαδρομή. Πες μου. Αυτό το ταξίδι κράτησε αιώνες, αλλά εμείς ούτε που το καταλάβαμε. Μας φάνηκε στιγμή. Το μόνο που έμεινε είναι αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, αυτό. Έτσι θα γίνει και με αυτό το ταξίδι σου. Μια στιγμή θα κρατήσει. Θα σταματήσει ο χρόνος και όταν θα επιστρέψεις, θα αρχίσει να ξαναχυλάει. Είμαι σαν χαμένος. Χωρίς εσένα αισθάνομαι σαν να είμαι χαμένος στον κόσμο. Δεν επικοινωνώ. Μη στεναχωριάσαι για μένα. Ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχεις πάρει στους ώμους και το δικό μου φορτίο. Αλλά εγώ είμαι καλά. Είμαι ευτυχισμένη γιατί όπου και να βρίσκομαι, σε έχω μαζί μου, σε έχω κοντά μου. Είμαι γεμάτη από σένα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πιέσαι ένα δυνατό καφέ να συνέλθεις. Κοιμήσου και λίγο αν μπορείς και εγώ θα σε πάρω αργότερα, εντάξει. Εντάξει. Και τον πρίγκιπα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μ' αρέσει αυτό το παραμύθι. Αλήθεια? Ναι, πολύ. Είναι το πιο αγαπημένο. Μπα, γιατί ειδικά αυτό? Γιατί στα χτωμπούτα είναι σαν εμένα. Τι, έχεις εσύ καμιά κακιά μητριά? Όχι, όχι αυτό, αλλά... Τι? Και εμένα πέθανε η μαμά μου. Και μάλιστα εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Ναι, δεν το ξέρεις. Εγώ έφταιγα. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Κανείς δεν μου το είπε, το άκουσα. Πού το άκουσες? Άκουσα μια φίλη μου να το λέει σε διπλανή μου. Τι είπε? Ότι αν δεν ήμουν εγώ κοντά στο κρεμό, τότε η μαμά μου δεν θα έτρεχε να με σώσει και δεν θα έπεφτε. Βλακίες. Δανάη, μην προσπαθείς να με παρηγορήσεις. Το ξέρω, το υποψιαζόμουν. Το υποψιαζόσουν, α? Ναι, από τον τρόπο που μου φερόταν ο μπαμπάς. Γέλα λίγο. Μπορείς να σκεφτείς κάτι. Τι? Αν η μαμά σου δεν σε προλάβαινε και έπεφτες εσύ στον κρεμό αντί για εκείνη, τι θα γινόταν? Καλύτερα. Καλύτερα. Τώρα θα ζούσε και θα ήταν μαζί με τον μπαμπά. Το πολύ πολύ να έκαναν άλλο παιδί να με αντικαταστήσουν. Τώρα θα ζούσανε μαζί με τον μπαμπά δυστυχισμένοι. Κάθε βράδυ θα βλέπανε τη φωτογραφία σου και θα κλαίγανε. Κάθε βράδυ. Επειδή δεν θα σε είχαν. Επειδή θα ζούσαν εκείνοι αντί για σένα. Ή μπορεί και το χειρότερο, να μισούσαν ένας τον άλλον. Επειδή θα νιώθαν ότι φταίγανε εκείνοι που σκοτώθηκες, που δεν σε προσέχανε. Ή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ήταν πολύ δυστυχισμένοι. Γιατί? Τιτίκα μου, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. Τότε ήσουν ένα 2 χρονών κοριτσάκι. Μόλις περπατούσες. Έπρεπε να σε προσέχουν. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Οι ενοχές ήταν που κάναν τον μπαμπά σου να σου φέρεται έτσι. Ένιωθε πως έφταιγε εκείνος που σκοτώθηκε η μαμά σου. Και όχι εσύ. Εσύ απλώς του θύμιζες εκείνη και μαζί με εκείνη το φταίξιμό του. Ένα να ξέρεις. Ότι αν ο μπαμπάς σου είχε χάσει εσένα, δεν θα το είχε ξεπεράσει ποτέ. Ενώ τώρα το ξεπέρασε.
Σιγά σιγά. Δανάη. Τι. Μη φύγεις κι εσύ. Τρελή είμαι, βρε, να φύγω. Λοιπόν, αύριο έχουμε το γάμο. Σε θέλω αρχηγό εκεί μέσα. Έχεις ευθύνες. Λοιπόν, σε λένε Παναγιώτη Θεοδόρου. Μάλιστα. Και πού είπες ότι δούλευες πριν? Έχει προϋπηρεσία ο άνθρωπος, το γράφει εδώ. Ο άνθρωπος έχει στόμα και μπορεί να τα πει μόνος του. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο χρόνια άλλαξα τρία καράβια. Το Destiny, το Blue Bird και το Infinity. Στο τελευταίο πήρα προαγωγή από Β σε Α μηχανικός. Έκανα ένα δύσκολο ταξίδι. Δηλαδή πέσαμε σε αντίξωες συνθήκες, όπου εγώ και ένας υπολογισμός του. Εμπρόκτος του. Χώρος. Τόπος. Δεν ωραίστη, μη ζωρίζεσαι. Λάρος, ε. Χαμογέλα. Πάρε βαθιά να πρωί. Πες ένα τραγούδι. Υποφέρω. Αυτό σε ένα. Καλύτερα τώρα. Ναι, καλύτερα. Όμως αυτό μπορεί να το κάνει στις εξετάσεις. Εντάξει, πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο, εσωτερικό να χαλάρω. Ξέρω εγώ, έναν άγγι, ρίχνοντα τη γιόγκα. Παντρεμένος, μάλιστα. Πόσα χρόνια? 8. Η σύζυγος δουλεύει? Όχι. Γιατί? Αφού δουλεύω εγώ, δεν χρειάζεται. Ωραία. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Το βασικό είναι να νιώθετε χαλαρά όταν θα πάτε να γράψετε. Δεν πάτε για εκτέλεση. Συγγνώμη, παιδιά, ξέχασα να το κλείσω. Έρχομαι. Έλα. Πού είσαι? Στη δουλειά, εσύ? Στη δουλειά. Κατάλαβα. Πάμε και δύο για το παράσημα της ανοιχτής παλάμης. Και δεν θα το εισπράξουμε κιόλας. Γιατί? Γιατί θα πεθάνουμε από τη δουλειά. Πες το ψέματα. Μου λείπεις. Και εμένα. Θα τα καταφέρεις. Τι πράγμα? Αύριο. Είναι μεγάλη μέρα. Ο γάμος, ε. Τι, δεν θα έρθεις? Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω, αλλά μου φαίνεται αδύνατο. Μα καλά, και αυτό που είχες υποσχεθεί στη Ματίνα, ότι θα τη συνοδέψεις στην εκκλησία. Έχω τύψεις, αλλά τι να κάνω, δεν γίνεται. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Καλά. Τα λέμε αργότερα, ε. Εντάξει. Μόλις ξεμπερδέψω, θα σε πάρω. Έγινε. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Λοιπόν. Καλύτερα. Καλύτερα. Είσαι για καμιά βόλτα? Μπα, πάμε καλύτερα σπίτι. Κατάλαβα. Δύο ώρα τηλεφωνικό ραντεβού με την αγαπημένη, ε. Ωχ, τι θέλει αυτή εδώ? Το ξέχασες? Τι πράγμα? Τα γενέθλιά της. Χρόνια μου πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πού το ξέρεις ότι ήμασταν εδώ? Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Πήρα τη γυναίκα σου και σας κάλφωσε. Και είπα να έρθω να σας πάρω σηκωτούς, γιατί άμα περιμένω από εσάς δεν θα έρθετε ποτέ. Άντε, άντε. Πάμε. Η πολλή δουλειά τώρα ήταν αφέντη και κάνει και κρύο. Ελάτε. Εντάξει, πάμε. Στην υγειά σου. Και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, εύχομαι. Όπα, αυτό είναι ερώτας. Την αγαπάω, τι να κάνω. Τίποτα.
τα μετράω. Τι μετράς? Πολύ φορά πήρες. Μια χαρά είναι. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Δηλαδή? Παλιές συνήθειες δεν κόβονται. Όχι Μαρία, τι θες τώρα? Για το καλό σου το λέω. Για το καλό μου? Καλά μην κάνεις έτσι τώρα. Ειρήνη μου. Τι είναι ρε Σταύρο? Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε να ρίξεις λίγο νερό? Ναι, ναι, πάμε. Κάτσε εσύ. Τι έγινε? Τι να γίνει? Ό,τι γίνεται πάντα. Δεν είναι σωστό. Δανάη. Ναι, ποιος είναι? Η Μαρία, δεν με γνώρισε? Α, γεια σου, τι κάνεις? Προς το παρόν την γραμματέα του Σταύρου. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε βγει παρεούλα, έχω τα γενέθλιά μου σήμερα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο Σταύρος. Α, ο Σταύρος, όπως τον ξέρεις. Όπως τον ξέρουμε δηλαδή. Έτσουξε λίγο παραπάνω και πήγε με τον Τάσο να ρίξει λίγο νερό. Κατάλαβα. Πρέπει να τον προσέχεις πάλι. Να τον προσέχω? Ναι, γιατί όπως φαίνεται δεν τον σώζει τίποτα. Ούτε καν εσύ. Τα ίδια έκανε και χτες που βγήκαμε. Χτες? Ναι, δεν στο είπε. Βλεπόμαστε συχνά τώρα που είναι στον Πειραιά. Μάλιστα. Νόμιζα ότι το ήξερε. Καλά, θα τον πάρω αργότερα. Εντάξει, πώς νομίζεις. Γεια σου. Πες... Όχι, ευχαριστώ. Ποιος ήτανε? Μια κοινή γνωστή. Καλύτερα. Συγγνώμη, παιδιά, εμείς πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, σας χαλάμε την παρέα. Τα λέμε. Το κινητό σου. Ευχαριστώ. Γεια. Γεια χαρά. Γεια σας. Γιατί δεν το είπες ότι τον πήραν? Το ξέχασα.